Χορηγός υπεραγορές Αλφα Μέγα. Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Σαλατούλα. Ναι, σαλάτα. Μια από τις... Σφολιάτα μου τι είναι. Ναι, δηλαδή ρωτάσαι τι. Τώρα θα δεις. Μια σαλάτα η οποία δεν έχει 5-6 χρόνια να τη φτιάξω, αλλά λίγα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φύλλα ρόκας, στα οποία θα βάλουμε παρμεζάνα, για αυτές ντομάτες, καρύδια, αλλά θα φτιάξουμε μπακετσάκια με φέτα. Δηλαδή αυτό είναι φύλλο του πακλαβά. Θα τη λήξω μέσα το φέτα που είναι κομμένη σε κύβους. Εδώ μέσα θα τα αλείψω με λίγο ελαιόλαδο και τα βάζω στο φούρνο και ψήνονται εξωτερικά, γίνεται σαν την κρούστα. Και μετά όταν το κόψεις εκεί μέσα ζεστή φέτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μια σαλάτα δεν είναι μόνο τα φιλικά. Και ο τέλειος σως, έτσι. Ακριβώς. Και είσαι μάνα σου. Ναι, οπότε... Ναι, λέω εγώ. Αφού ξέρω. Αλήθεια. Είναι ένα σως που χρησιμοποιώ ελαιόλαδο, ξύδι μιλόξιδο, μέλι, και θα βάλω και βαλσαμική κρέμα. Σταφύλι. Ναι, όχι, είναι σκέτα. Είναι σκέτα. Ναι, είναι με σταφίδα. Είναι σταφίδα που γίνεται. Δουλεύουν στη σταφίδα και είναι έτσι μια. Θα του δίνει μια γλυκάδα μαζί με το ξύδι από το ξύδι. Αλλά την πιπέρι φυσικά. Λοιπόν, τα σώσουμε στο χτυπήσουμε εδώ μέσα στο μπολάκι. Αυτά θέλουν 10 λεπτά ψήσιμο στο φούρνο, δυνατή φωτιά γύρω στου 200 βαθμού στον αέρα. Δοκίμασε τη σαλάτα μου, τη σπέσια. Σιγά μην καείς, είναι ζεστή φέτα, πρόσεξε, λίγο. Γιατί μ' αρέσει, γιατί το φύλλο, το φύλλο κρούστος, όταν ψηθεί, γίνεται έτσι ωραίο, τραγανιστό, μέσα στη σαλάτα, πάρα πολύ ωραίο. Μα πόσο αεροπαντρευτεί, αν είναι ζεστής. Το ξύδι, παραδείγματος το λάδι, η φέτα, το κρούστα, όντως το κράντσι. Ναι, και σου αρέσει η πικρά λίγο της ρόκας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι.